Εάν υπάρχει κάτι για το οποίο φημίζονται εκεί στη Marvel, είναι ότι από την αρχή του ενιαίου κινηματογραφικού σύμπαντος είχε ένα συγκεκριμένο σχέδιο. Αυτό λοιπόν εξακολουθεί να κάνει η Marvel και με το Phase 4 που ξεκίνησε επίσημα με τη σειρά WandaVision και συνεχίζεται με τη σειρά για την οποία θα μιλήσουμε στο σημερινό επεισόδιο. The Falcon and the Winter Soldier, κυρίες και κύριοι, η σειρά με το μεγαλύτερο τίτλο που έχω δει ποτέ στη ζωή μου. Μια μίνι σειρά που έχει ως βασικό στόχο της να μας δέσει με δύο χαρακτήρες που δεν είχαμε την ευκαιρία να δούμε και πολύ στις ταινίες της. Είστε έτοιμοι λοιπόν για να δούμε αν τελικά τα κατάφερε. Φύγαμε! Να πω πως στην αρχή θα μιλήσω λίγο πιο γενικά για τη σειρά για αυτούς που δεν την έχουν δει, χωρίς spoilers δηλαδή, και πιο μετά θα μπω στα βαθιά για τους υπόλοιπους. Να υπενθυμίσω σε αυτούς που τους αρέσει το υλικό που βλέπουν σε αυτό το κανάλι να μην ξεχνάνε να το δείχνουν πατώντας το κουμπί του like και να πω και ένα ξεχωριστό ευχαριστώ στα υπέροχα επίσημα μέλη αυτού του καναλιού. Πάμε! Το The Falcon and the Winter Soldier είναι μια μίνι σειρά 8 επεισοδίων η οποία έχει πολύ έντονη, σε αντίθεση με το WandaVision, την μυρωδιά της Marvel. Και με αυτό που λέω εννοώ ότι έχει αρκετή δράση, έχει κάποιες στιγμές humor, Marvel humor, αλλά δεν θέλω να ξεγελιέστε και να νομίζετε ότι θα πάτε να δείτε κάτι ανάλαφρο. Παρόλο που με τον τρόπο που ξεκινάει η σειρά νομίζεις ότι θα δεις κάτι τέτοιο, θέλει, παιδιά, την προσοχή σου, γιατί το σενάριο της έχει μέσα πραγματάκια, κάποιες λεπτομέρειες που εάν δεν τις προσέξεις, μετά το έχεις χάσει όλο. Εννοείται ότι αυτοί που είναι φαν της Marvel και θέλουν να δουν το ενιαίο κινηματογραφικό σύμπαν της να εξελίσσεται και να ανοίγει περισσότερο, πρέπει να δουν και αυτή τη σειρά. Φτάνει όμως με τα χωρίς spoilers, πάμε να μιλήσουμε οι υπόλοιποι. Το λέω και ξεκάθαρο ότι από εδώ και πέρα ξεκινάνε τα spoilers. Θα ξεκινήσω να εξηγώ την πλοκή της σειράς, παιδιά, και θα σταματάω σε κάποια κύρια σημεία που θέλω να τονίσω και να σας πω πραγματάκια. Λοιπόν, η σειρά ξεκινάει όπως ήταν φυσικό με τον Falcon να δέρνει τρομοκράτες. Σωστά? Λάθος! Δεν με προσέχεις. Ο Falcon, παιδιά, εάν δεν το προσέξατε, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους Marvel χαρακτήρες, τους περισσότερους τουλάχιστον, αυτός σκοτώνει κανονικότατα. Μία λεπτομέρεια που την αναφέρω γιατί θα μας χρειαστεί αργότερα. Ο Sam Wilson λοιπόν, aka The Falcon, έχει ένα προβληματάκι με την ασπίδα που του έδωσε ο Steve Rogers. Δεν την νιώθει δικιά του, ρε παιδί μου, δεν νιώθει ότι την πήρε με την αξία του. Γι' αυτό και την κάνει δωρεά, τη χαρίζει δηλαδή, στο κράτος. Και εκείνοι με το που την παίρνουν πάνε και φτιάχνουν το νέο Captain America. Όπου για να τον ξεχωρίζουμε από τον κανονικό Captain America, από εδώ και πέρα θα τον λέμε Captain America. Εάν σε κάτι, παιδιά, αυτή η σειρά σκίζει, αυτό είναι το εκπληκτικό cast της. Look, here's the thing. I'm not Tony Stark, I'm not Dr. Banner, okay? I don't have the flashiest gadgets, I don't have super strength. But what I do have is guts. Συγκεκριμένα, ο Wyatt Russell που έχει την αποστολή να παίξει τον καινούριο Captain America, τον Captain America δηλαδή, είναι ό,τι πρέπει για αυτό που θέλει να πετύχει η σειρά. Και τι θέλει να πετύχει η σειρά? Μα φυσικά να τον μισήσεις. Εκτός λοιπόν από τα ψυχολογικά του The Falcon με την ασπίδα που του έδωσε ο Captain Rogers, ολόκληρη η σειρά The Falcon and the Winter Soldier πατάει στην αντιμετώπιση της επαναστατικής τρομοκρατικής οργάνωσης, ανάλογα πώς το βλέπει καθένας, Flag Smashers. Οι οποίοι πιστεύουν ότι ο κόσμος ήταν καλύτερος μετά το snap του Thanos. Αυτό μου θυμίζει κάτι παππούδες που ακούω και τους λένε «Χα! Με τη Χούντα κοιμόμασταν με τις πόρτες ανοιχτές». Αυτή η οργάνωση λοιπόν διοικείται από την πολύ μικρή σε ηλικία Carly Morgenthau. We can't let the same assholes who were put back in power after the blip win. The GRC care more about the people who came back than the ones who never left. Πάμε λίγο τώρα να πούμε κάποια πραγματάκια εδώ. Η σειρά, παιδιά, στο πρώτο μισό της τουλάχιστον, πατάει συναισθηματικά πάνω στον θάνατο της θετής μητέρας της Carly Morgenthau. Και αυτό, παιδιά, είναι ένα αρκετά μεγάλο προβληματάκι για δύο λόγους. Πρώτον, γιατί εμείς σαν θεατές
δεν γνωρίσαμε ποτέ την θετή μητέρα της Σκάρλι, οπότε δεν έχουμε δεθεί συναισθηματικά μαζί της και ούτε καν είδαμε τον θάνατό της, οπότε δεν μπορούμε να νιώσουμε αυτό που νιώθει και η Σκάρλι. Άρα η σειρά δεν σε παίρνει μαζί της εν ολίγης. Πατώντας λοιπόν πάνω σε αυτό, η σειρά έχει ως σκοπό να σε κάνει να δεθεί συναισθηματικά με την Σκάρλι και έτσι να σε βοηθήσει αυτό στη συνέχεια της σειράς. Όμως δεν το πετυχαίνει, οπότε και στη συνέχεια το χάνεις λίγο. Η Sam Wilson και Bucky Barnes από την άλλη τσακώνονται λες και είναι κάποιο ζευγαράκι, γιατί ο Bucky θεωρεί τεράστιο το λάθος που έκανε ο Sam Wilson, να δώσει δηλαδή την ασπίδα στην αμερικανική κυβέρνηση. You know what? Fine. Here. You happy now? All right. All right. Yeah. Good. We're locked That's in. Fine. It's a little close. It's very close. That's what you wanted, right? Guys. Guys, εάν εξαιρέσεις τις στιγμές που αυτοί οι δύο τσακώνονται και καλά κωμικά, γιατί να σας πω την αλήθεια, εμένα πιο πολύ με ενοχλούσε τις στιγμές που γινόταν αυτό, παρά γελούσα, ο Sebastian Stan, παιδιά, όποτε βρίσκεται μπροστά στην οθόνη σου, είναι υπέροχος. Πραγματικά δεν μπορώ να φανταστώ άλλο ηθοποιό που να μπορεί να παίξει τόσο καλά το συγκεκριμένο ρόλο. Πού είσαι? I'm a Hoskins. I'm Battlestar. John Spartan. Battlestar? Stop the car! Συνεχίζουμε με την Morgenthau να έχει βρει τον ορό που σε κάνει σούπερ στρατιώτη και να τον χρησιμοποιεί ώστε να κάνει τα μέλη της οργάνωσής της σούπερ στρατιώτες. Έχοντας λοιπόν αυτό ως δεδομένο οι πρωταγωνιστές μας, τι πάνε και κάνουν? Ελευθερώνουν τον Ζήμο. Something is still in there. At least you were not conscious for most of your imprisonment. Δηλαδή τον άνθρωπο που στην ταινία Civil War χρησιμοποίησε τον Winter Soldier ως όπλο για να καταστρέψει τους Avengers. Προσπάθησε τουλάχιστον. Και παιδιά, σε συγκεκριμένη ταινία με όλο αυτό σκότωσε κόσμο και κοσμάκι και μιλάμε για έναν από τους πιο μεγάλους τρομοκράτες που υπάρχουν στο σύμπαν της Marvel αυτή τη στιγμή. Και δείτε πώς πείθεται γι' αυτό ο Sam Wilson. Whoa. Whoa, hey, what are you doing here? When Steve refused to sign the Sokovia Accords, you backed him. You broke the law and you stuck your neck out for me. I'm asking you to do it again. Okay. Αυτό. Ο Bucky Barnes ελευθέρωσε μόλις έναν από τους μεγαλύτερους τρομοκράτες παγκοσμίως και ο Sam Wilson πείθεται μέσα σε δευτερόλεπτα. Θα μου πείτε, ήταν απελπισμένοι διότι απέναντί τους είχαν μία οργάνωση με σούπερ στρατιώτες. Θα σου πω ναι, έχεις δίκιο, αλλά η σειρά τόσο γρήγορα που τα κάνει τα πράγματα δεν με έπεισε ποτέ για την κατάσταση στην οποία βρίσκονται. Αδικεί τον εαυτό του. Ενώ έχει ένα πολύ ωραίο σενάριο με ωραίες ανατροπές, με ωραίες λεπτομέρειες, προσπαθεί να το τρέξει μέσα σε 8 επεισόδια με αποτέλεσμα να μην έχει το σωστό αποτέλεσμα. Για τον ίδιο ακριβώς λόγο, παιδιά, δεν πίστηκα και ποτέ για το ότι ο Sam Wilson άξιζε να γίνει Captain America. Βασικά όχι άξιζε να γίνει, ότι άξιζε να πάρει αυτό τον τίτλο. Γιατί η σειρά δεν του έδωσε ποτέ τον χρόνο και τον χώρο να αναπτυχθεί σαν χαρακτήρας, να εξελιχθεί, ρε παιδί μου, για να νιώσεις κι εσύ ότι τον αξίζει αυτό τον τίτλο. Παιδιά, πραγματικά δεν ξέρω αν θυμάστε πώς του αποδόθηκε για πρώτη φορά ο τίτλος του Captain America. Πότε ακούστηκε για πρώτη φορά? I'm sorry, wait. Who are you? Captain America. Το λέει από μόνος του την πρώτη φορά που εμφανίζεται με την καινούρια του στολή στην οθόνη. Και εγώ θα σου πω ότι το παραβλέπω όλο αυτό και το τρώω και λέω ότι τον αξίζει το ρόλο του Captain America λόγω και του εκπληκτικού cast που έχουν κάνει στον ηθοποιό. Είναι μια πολύ ευγενική φυσιογνωμία, οπότε σε πείθει μόνο με το παρουσιαστικό του. Και εννοείται ότι μέσα σε όλα αυτά που πρέπει να ξεχάσω για να το φάω όλο αυτό είναι ότι ο Falcon στην αρχή της σειράς και γενικά στη σειρά σκοτώνει κανονικότατα. Αλλά παιδιά, μετά η ίδια η σειρά αντί να δείξει πράγματα, να δείξει πράξεις του Sam Wilson ώστε να σε πείσει λίγο παραπάνω για αυτό που σου έδειξε μόλις τώρα, τον βάζει να μιλάει μέσα στη μέση του δρόμου με το γερουσιαστή, λες και είναι πολιτικός. Look, you people have just as much power as an insane god or a misguided teenager. The question you have to ask yourself is, how are you going to use it? Και αυτό εκτός από το ότι φαίνεται εντελώς λάθος και γελίο, δηλαδή το ότι ένας άνθρωπος ντυμένος με μια στολή σούπερ ήρωα μιλάει με το γερουσιαστή του κράτους και του κάνει υποδείξεις, είναι και εντελώς εκτός πραγματικότητας. Δεν πρόκειται ποτέ, παιδιά, κανένας γερουσιαστής να κάτσει μπροστά στα μίντια και να ακούσει τον οποιονδήποτε.
όχι τον νέο Captain America της φάσης, τον οποιονδήποτε. Στην πραγματικότητα, με το που τελείωναν όλα αυτά, θα τρέχαν να φυγαδεύσουν τον γερουσιαστή και αυτή η συζήτηση που είδαμε να γίνεται στο τέλος της σειράς θα γινόταν μέσα σε ένα γραφείο, χωρίς να τους ακούει κανείς άλλος. Επειδή όμως η σειρά έχει και αρκετά καλά, θέλω να κλείσουμε με αυτά. Το πρώτο καλό λοιπόν είναι η εκπληκτική ερμηνεία του Ντάνιελ Μπραλ, που παρόλο το πρόβλημα που είπα πιο πριν ότι είχα με τον Ζήμο, η εκπληκτική ερμηνεία του με έκανε να τα ξεχάσω όλα και να τον απολαμβάνω κάθε φορά που τον έβλεπα στην οθόνη μου. Το δεύτερο καλό είναι η ιστορία της Σάρων Κάρτερ, το οποίο είναι το πρώτο από τα δύο καλά που κάνει πολύ σωστά σεναριακά η σειρά. Με πολύ σωστή εξέλιξη του χαρακτήρα αλλά και εξέλιξη της ιστορίας, με ένα φοβερό plot twist στο τέλος που αποδεικνύει ότι τελικά αυτή κρυβόταν πίσω από όλα. Κάνοντας την super villain, και εγώ λέω, όχι ότι το έχω ακούσει κάπου ή ότι το ξέρω, ότι θα είναι ο κεντρικός κακός της ταινίας Captain America 4. Υπάρχει όμως, παιδιά, και ένα τρίτο, και αυτό είναι ο Captain America. Ο χαρακτήρας του John Walker, παιδιά, εξελίχθηκε τέλεια μέσα στη σειρά, χωρίς βιασύνες. Εάν το καλοσκεφτείτε, θα δείτε πως ξέρετε περισσότερο τον John Walker παρά τον Sam Wilson, που υποτίθεται ότι όλη αυτή η σειρά έγινε για να το γνωρίσεις καλύτερα. Και κάτι τελευταίο. Μου άρεσε πάρα πολύ που η σειρά σεναριακά άγγιξε ένα πολύ ευαίσθητο θέμα. Και μιλάω φυσικά για το θέμα του ρατσισμού, το οποίο μπορεί να έχει γίνει μόδα το τελευταίο καιρό και όλα να προσπαθούν να το δείξουν μέσα από ταινίες, από σειρές, από το οτιδήποτε τέλος πάντων, αλλά εδώ η σειρά το κάνει πολύ πολύ όμορφα. Και νομίζω ότι είναι η πρώτη φορά που η Marvel πηγαίνει λίγο προς το μονοπάτι της DC, δηλαδή προσπαθεί τους ήρωές της να τους φέρει πιο κοντά στην πραγματικότητα. Και να σας πω την αλήθεια, αυτό μου άρεσε αρκετά εμένα. Και για να το πετύχει αυτό, πρόσθεσε στους χαρακτήρες της τον Black Captain America, ο οποίος δραστηριοποιούταν την ίδια εποχή με τον κανονικό Captain America. Και για να σας πω την ταπεινή μου αλήθεια, παιδιά, ο ηθοποιός που ξεχώρισα στη συγκεκριμένη σειρά και τον λάτρεψα είναι ένας ηθοποιός που δεν εμφανίζεται τόσο συχνά, όμως όταν εμφανίζεται κλέβει την παράσταση. Και αυτός είναι, παιδιά, ο Carl Laemmle, ο ηθοποιός δηλαδή που υποδύεται το Black Captain America. I'm not gonna talk about it anymore. You know what they did to me? They put my ass in jail for 30 years. Εννοείται ότι η γενική εικόνα του The Falcon and the Winter Soldier είναι θετική. Παρόλη τη βιασύνη της να ολοκληρωθεί σε 8 μόλις επεισόδια, ευτυχώς δεν χαλάει αυτό το νέο ξεκίνημα της Marvel. Αλλά βρε καλή μου και γλυκιά Marvel, φτιάξε λίγο τη στολή, την καινούργια στολή δηλαδή, του Captain America. Ξέρω, γνωρίζω ότι είναι comic accurate, αλλά το ξέρεις κι εσύ, το ξέρουμε όλοι και το βλέπουμε, ότι θέλει λίγο μαζεματάκι. Αυτά λοιπόν είχα να πω για τη δεύτερη σειρά του MCU. Όπως πάντα στα σχόλια θέλω και τη δική σας άποψη, εάν σας άρεσε, τι σας άρεσε βασικά, τι δεν σας άρεσε από τη σειρά. Και εμείς θα δώσουμε ραντεβού για την τρίτη σειρά που βγαίνει σε λίγο καιρό, το Loki. Εγώ ήμουν ο Θωμάς, εαν θέλεις να βλέπεις περισσότερο υλικό από εμένα, εάν θέλεις να μαθαίνεις τα κινηματογραφικά νέα, αλλά και να είσαι πάντοτε συνδεδεμένος με την Tom & Chill